Καλησπέρα. Βρίσκομαι λοιπόν στο εσωτερικό του Volvo 640 και σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς ψήφισα για το Women's World Car of the Year. Έχω φέρει εδώ, όπως βλέπετε, σημειώσεις, πράγματα, τα πάντα, γιατί η αλήθεια είναι ότι θα σας εξηγήσω πώς ακριβώς ψηφίζουμε, πώς φτάνουμε στο σημείο να ψηφίσουμε, επειδή είχα τάξει αυτό το βίντεο και είχα πει ότι θα το κάνω μόλις τελειώσει η ψηφοφορία. Όπως γνωρίζουμε όλοι, έχει ανακηρυχθεί αυτοκίνητο της χρονιάς για το WWKT που βρίσκομαι, το Volvo 640, το αυτοκίνητο το οποίο λοιπόν είμαστε σήμερα μέσα. Συγχαρητήρια κιόλας. Και χαίρομαι πολύ που ήταν και η δική μου ψήφος για αυτό το αυτοκίνητο. Πάμε λίγο γρήγορα να σας πω πώς ακριβώς έχω μαζέψει εδώ πέρα όλους αυτούς τους βαθμούς για τα αυτοκίνητα τα οποία έχω ψηφίσει. Λοιπόν, όλο το έτος, όλο το 2018 λοιπόν, εγώ έχω μία φόρμα γενικά για κάθε αυτοκίνητο το οποίο παίρνω ως δημοσιογραφικό για δοκιμή, όπου σημειώνω τι μου άρεσε, τι δεν μου άρεσε στο αυτοκίνητο και φυσικά κάποια tips, κάποια hints μάλλον, που μπορεί να το κάνουν λίγο πιο ξεχωριστό. Έτσι λοιπόν, αρχές του 2018 θυμάμαι, είχε γίνει η Πανελλήνια Δημοσιογραφική Παρουσίαση για το Volvo 640, όπου ήμουν εκεί, και είναι πολύ καλό βέβαια οι δημοσιογράφοι να βρίσκονται και στα ταξίδια και στις παρουσιάσεις και να παίρνουν τα αυτοκίνητα δοκιμής για να μπορούν κιόλας να ψηφίσουν. Θέλω να σας πω σε αυτό το σημείο ότι εάν αυτοκίνητο δεν το έχω δοκιμάσει, και είναι αρκετά τα αυτοκίνητα τα οποία δεν έχω προλάβει να δοκιμάσω, είτε εγώ δεν μπορούσα, είτε οι εταιρείες δεν είχαν το χρονικό διάστημα που τα ήθελα, τις ημερομηνίες που τα ήθελα τα αυτοκίνητα, να ξέρετε ότι αυτά τα αυτοκίνητα δεν μπορώ να τα ψηφίσω, δεν τα έχω ψηφίσει. Να σας πω ένα-δύο πραγματάκια για το Women's World Car of the Year. Αρχικά, η κριτική επιτροπή είναι λίγο από κάτω από 40 μέλη, είναι από όλες τις χώρες στον πλανήτη και εγώ εκπροσωπώ τη χώρα μας ως η Ελληνίδα στην κριτική επιτροπή που ψηφίζω για το Car of the Year. Έτσι λοιπόν, για το 2018 μου ζητήθηκε από το WWKT να δώσω μία λίστα με το top 10 των αυτοκινήτων που θεωρώ ως τα πιο αξιόλογα που έχω οδηγήσει. Στις σημειώσεις μου λοιπόν εδώ θα σας πω τα πρώτα αυτοκίνητα που είχα στο μυαλό μου, γιατί είχα δεσμευτεί ότι θα βγάλω αυτό το βίντεο και θα πω πραγματικά τα μοντέλα που ήθελα. Ανάμεσα λοιπόν σε ποια ήμουν και ποια ψήφισα τελικά. Να σας πω ότι αυτά που δοκίμασα σε κάποιες χώρες μπορεί να έχουν περάσει σαν μοντέλα, αλλά στην Ελλάδα έρχονται λίγο πιο αργά. Λοιπόν, είναι τυχαία η σειρά που θα τα πω, δεν τα έχω γράψει λίγο μπερδεμένα. Στη Mercedes λοιπόν είχα την X-Class, η οποία μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά επειδή είναι pick-up το αυτοκίνητο δεν μπορούσε να συμπεριληφθεί στο top 10 μου. Ήταν η Alpha Class και ήταν και η GLC. Επέλεξα την GLC γιατί, για να είμαι ειλικρινής, στην Alpha Class ίσως κάτι λίγο μου έλειπε, ενώ το infotainment, το σύστημα που έχουν βάλει το καινούργιο είναι πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, μετά, στις σημειώσεις μου έχω, μάλλον θα σας πω όλα αυτά που έχω, για να μην λέω συγκεκριμένα ένα μοντέλο, γιατί μετά θα σας πω αυτά που ψήφισα. Στην BMW λοιπόν έχω Χ2, Χ4, Μι4, Μι5, έχω πολλά στην BMW, τα οποία, επειδή μας ζητήθηκε, θα ξαναπώ, από τον οργανισμό μας, από το θεσμό μας, να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε διάφορα μοντέλα από διάφορες κατηγορίες, καλό θα ήταν να μην φτιάξω ένα top 10 μόνο με SUV, οπότε έχω από όλα τα αυτοκίνητα μέσα. Αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ ήταν το Fiat τύπο, το SW, το Sports Wagon, το οποίο είναι ένα εξαιρετικό αυτοκίνητο, το οποίο δοκίμασα μέσα στο 2018, δεν μπορούμε να το πούμε ως καινούριο, αλλά είναι πραγματικά τρομερό, ειδικά αυτό που έχει το αυτόματο κυβότιο. Τώρα, είχα το Honda το Type R μέσα στη λίστα μου, Seat, είχα το Arona, το οποίο είναι ένα αξιόλογο αυτοκίνητο, δεν το συζητώ, το Leon Cupra, Ford Fiesta και Focus, και το καινούριο Focus είναι μέσα, προλάβαμε και το οδηγήσαμε, οπότε βρίσκεται μέσα στη λίστα μας. Στη Jeep είχα το Compass, Peugeot θα ήθελα πάρα πολύ να έχω δοκιμάσει το 508, το οποίο για εμάς ήρθε στην Ελλάδα το 2019, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της κριτικής επιτροπής το είχαν δοκιμάσει, οπότε δεν είχα άποψη. Θα έβαζα το 208 GTI όμως. Σας λέω τα μοντέλα τα οποία όχι έχω βάλει, έτσι, αυτά που σκεφτόμουν και αυτά που για μένα είναι πάρα πολύ αξιόλογα. Volvo λοιπόν, 640 εδώ πέρα που βρισκόμαστε, και το 660. Η Porsche, στην Porsche Panamera 4S που δοκίμασα hybrid, εξαιρετικό αυτοκίνητο, ξετρελάθηκα. Έχω μέσα στη λίστα μου βέβαια και τη Macan S, καθώς και την καινούργια Cayenne που πρόλαβα λίγο και την οδήγησα.
Nissan. Το καινούριο Micra είναι εξαιρετικό, βέβαια δεν είναι καινούριο για τις υπόλοιπες χώρες, αλλά για μένα είναι από τα καλύτερα Micra που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή. Hyundai i30N, δεν το συζητώ, το αυτοκίνητο για τα χρήματά του είναι τρομερό. Το Kona επίσης. Dacia Duster είναι μέσα στη λίστα μου. Kia Ceed, το καινούργιο το Mini Cooper, Suzuki Jimny. Και όπως τα προσέξατε, λείπουν κάποια μοντέλα. Βέβαια, ναι, μην ξεχάσω, Jaguar, E-Pace και I-Pace που τα οδήγησα και αυτά. Την F-Type, την οποία την είχα πάρει στην πίστα των Μεγάρων, πάρα πολύ ωραίο αυτοκίνητο. Από μάρκες που μπορεί να λείπουν και να μην τις είπα, όπως π.χ. είναι η Land Rover, είναι η Audi, είναι κάποιες μάρκες τις οποίες δεν τις έχω μέσα, είναι επειδή δεν βρήκα τις ημερομηνίες με τις ελληνικές αντιπροσωπείες για να κλείσουμε κάποιο μοντέλο δοκιμής. Άρα, όταν δεν έχω δοκιμάσει ένα αυτοκίνητο, δεν μπορώ και να το ψηφίσω. Γι' αυτό και ξαναλέω, είναι πολύ σημαντικό να βρισκόμαστε σε όλες τις παρουσιάσεις, σε δημοσιογράφοι αυτοκινήτου, πόσο μάλλον όσοι ψηφίζουν για αυτοκίνητα της χρονιάς. Πάμε τώρα λοιπόν να δούμε τα αυτοκίνητα τα οποία ψήφισα, τη δεκάδα δηλαδή που έστειλα στο Car of the Year. Είναι τα επίσημα έγγραφα εδώ πέρα μπροστά μου, μαζί με τη βαθμολογία τους. Λοιπόν, από όλα αυτά λοιπόν που σας είπα πριν, αυτά που ξεχώρισα και αυτά που τελικά έστειλα και τα ψήφισα ως το top 10 για μένα για τη χρονιά που μας πέρασε για το 2018 είναι το Ford Focus, είναι το Volvo X40, το Seat Arona, το Cupra το Leon, Hyundai i30N, Porsche Cayenne, BMW X2, Mini Cooper, BMW i4, Mercedes-Benz GLC, Dacia Duster και Suzuki Jimny. Αυτή λοιπόν ήταν η δεκάδα την οποία εγώ ψήφισα και έστειλα στον παγκόσμιο θεσμό Women's World Car of the Year. Α, εδώ να προσθέσω κάτι το οποίο με ρωτάτε συχνά. Λοιπόν, το Women's World Car of the Year δεν είναι μία επιτροπή η οποία ψηφίζει για το αυτοκίνητο της χρονιάς της γυναίκας. Η κριτική επιτροπή αποτελείται από γυναίκες μόνο και αυτό το κάνει λίγο πιο διαφορετικό. Όχι ότι ψηφίζουμε για το αυτοκίνητο της χρονιάς για γυναίκες, καμία σχέση. Ψηφίζουμε το αυτοκίνητο της χρονιάς όπως εμείς θεωρούμε ότι είναι, η κάθε μία ξεχωριστά. Και έτσι βγάζουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο απευθύνεται σε όλους και όχι φυσικά μόνο σε γυναίκες. Απλά σαν θεσμός είναι λίγο πιο ιδιαίτερος γιατί απαρτίζεται, όπως είπαμε, από μέλη τα οποία είναι γυναίκες και κάνουν την ίδια δουλειά όπως αυτή που κάνω εγώ, απλά βρίσκονται σε άλλες χώρες. Στην Ελλάδα λοιπόν είμαι εγώ εδώ. Στο δεύτερο γύρο λοιπόν ήρθε η εξάδα η οποία ψηφίστηκε, πήρε τις περισσότερες ψήφους από όλα τα μέλη της κριτικής επιτροπής. Πάμε να δούμε λοιπόν τα 6 μοντέλα τα οποία ψηφίστηκαν παγκοσμίως. Μέσα λοιπόν στα 6 μοντέλα είναι, τα λέω και αυτά με τυχαία σειρά, δεν είναι με βαθμολογία. BMW X2, Jaguar E-Pace, Jaguar I-Pace, Peugeot 508, Porsche Cayenne, Volvo X40. Λοιπόν, αρχικά να σας πω ότι χαίρομαι γιατί 3 από τα μοντέλα τα οποία είχα εγώ μέσα στο top 10 μου βρίσκονται μέσα σε αυτή την εξάδα και είναι η BMW X2, η Porsche Cayenne και το Volvo το X40. Τώρα, από τη στιγμή που μας δίνουν αυτή την εξάδα, μας ζητάνε να βαθμολογήσουμε τα 6 αυτά μοντέλα εφόσον τα έχουμε οδηγήσει σε κάποιες παραμέτρους. Εδώ τα έχω όλα. Κόλλησε το χαρτί, περιμένετε. Τέλεια. Λοιπόν, μας ζητάνε πώς είναι στον δρόμο το αυτοκίνητο, πώς είναι η χώρη του αυτοκίνητου, πώς είναι η τεχνολογία του, η ασφάλειά του, πόσο οικονομικό είναι και πόσο συνολικά είναι το value for money του. Να σας πω ότι ψήφισα για τα 4 μοντέλα, διότι δεν έχω οδηγήσει την E-Pace και δεν έχω οδηγήσει και το Peugeot το 508. Οδήγησα όμως την I-Pace και ευχαριστώ την εταιρεία Σπανός, η οποία μου έδωσε το αυτοκίνητο για δοκιμή. Να το πούμε και αυτό, γιατί δεν το πήρα από την ελληνική αντιπροσωπεία, το πήρα από την εταιρεία Σπανός. Την υψηλότερη βαθμολογία λοιπόν από τα μοντέλα αυτά σε όλες αυτές τις παραμέτρους που σας είπα, τη δική μου υψηλότερη βαθμολογία την έχει πάρει το Volvo το 640. Αμέσως επόμενο έρχεται η Jaguar η I-Pace, αμέσως επόμενη η BMW η X2. Και έπειτα η Porsche Cayenne. Η Porsche Cayenne, να ξέρετε, αν και είναι εξαιρετικό αυτοκίνητο, ο μόνος λόγος που έχασε λίγα ποντάκια είναι λόγω της τιμής της και επειδή πρέπει συνολικά να βρούμε ένα αυτοκίνητο το οποίο θα είναι το αυτοκίνητο της χρονιάς. Και
στην Ελλάδα και έτσι όπως είναι τα πράγματα, δεν μπορούσα να, είμαι, να δώσω περισσότερη βαθμολογία στο θέμα value for money. Λοιπόν, από τα 4 λοιπόν αυτοκίνητα που ψήφισα εγώ, έστειλα τη βαθμολογία μου για αυτά. Δεν μπορούσα να ψηφίσω για τα αυτοκίνητα τα οποία δεν έχω οδηγήσει. Είμαι σίγουρη πως το Peugeot 508 θα έπαιρνε πολύ ψηλή βαθμολογία, γιατί το περιμένω τις επόμενες μέρες να το δω και πραγματικά πιστεύω πολύ σε αυτό το αυτοκίνητο. Τέλος λοιπόν, οι γυναίκες που βρίσκονται μέσα στον παγκόσμιο θεσμό Car of the Year έβγαλαν την τελική τριάδα με πρώτο αυτοκίνητο πλέον με βαθμολογία, το Volvo XC40. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί το μοντέλο το οποίο είχα ψηφίσει είναι το αυτοκίνητο του 2018. Έχει βραβευτεί πάρα πολλές φορές κιόλας. Έχει βραβευτεί και ως Car of the Year 2018 στην Ευρώπη. Αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που τα αυτοκίνητα τα οποία είχα ψηφίσει εγώ ήταν αντίστοιχα τα μοντέλα τα οποία ψήφισαν περίπου 40 γυναίκες από όλο τον κόσμο. Να πούμε ότι δεύτερο ήταν το E-Pace και τρίτο το I-Pace. Βρέθηκε δύο φορές η Jaguar μέσα στο top 3. Σας είπα λοιπόν πως ψήφισα. Αυτή είναι η ψηφοφορία, έτσι γίνεται η ψηφοφορία. Για το 2019 έχουν ήδη περάσει πρώτοι μήνες, αρκετοί κιόλας. Έχω ήδη έτοιμη τη φόρμα μου, έχω δοκιμάσει πολλά μοντέλα, κρατάω σημειώσεις για όλα. Θα συνεχίσω και έτσι τέλη του χρόνου πάλι θα γίνει η ίδια διαδικασία όπου θα ψηφίσουμε το Car of the Year. Μέχρι τότε, σε ένα χρόνο δηλαδή περίπου από τώρα, θα τα ξαναπούμε για να σας πω τι ψήφισα για το 2019. Φιλιά πολλά!